Το παζάρι στις Βουκολιές του Δήμου Πλατανιάς στα Χανιά αναβίωσε και φέτος, ενώ το πρωί όχι μόνο κτηνοτρόφοι βρέθηκαν εκεί για να πουλήσουν ζωντανό αρνί, αλλά και η πλατεία του χωριού γέμισε από πάγκους. 3 ευρώ. 3 ευρώ άσφαχτο. Άσφαχτο. Αν το βγει φέρει 20 κιλά, έχει 12 κιλά κρέας οπωσδήποτε. Δηλαδή κατεβαίνει του πατοφάει του καταναλωτή γύρω στα 4-20. Κινείται, δόξα τω Θεώ. Βέβαια, ψωνίζει, έχουμε παραδοσιακά προϊόντα πάντα, με ντόπια υλικά, ούτε κατεψυγμένο, ούτε εισαγωγής. Έχουν επιλογή εδώ οι πολίτες να πάρουν κάτι αυθεντικό. Για πολλούς Χανιώτες, η επίσκεψη στο παζάρι των Βουκολιών αποτελεί συνήθεια τη Μεγάλη Παρασκευή, την οποία μάλιστα την τηρούν εδώ και αρκετά χρόνια. Μια παράδοση 160 και πλέον χρόνων κρατιέται ζωντανή στο πέρασμα των καιρών, παρόλες τις δυσκολίες που υπάρχουν. Τις οικονομικές, ο κόσμος και οι άνθρωποι τηρούν τις παραδόσεις τους. Είναι πάνω απ' όλα ένα αντάμωμα, μια συνάντηση. Σήμερα είδα ανθρώπους οι οποίοι είχαν έρθουν 40 χρόνια και θυμηθήκαν εικόνες 40 ετών πίσω. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό στη διατήρηση των παραδόσεών μας. Ο επιτουρκοκρατίας. Παλιό. Πολύ παλιό. Ο κόσμος είναι ιστορικό το παζάρι, συγκεντρώνεται, έρχονται οι πολιτές και κάνουν τις πουλήσεις των με την κατανάλωση των επισκεπτόμενων. Στο παζάρι των Βουκολιών βρέθηκε όμως και ο Περιφερειάρχης Κρήτης. Θέλουμε να επενδύσουμε στο συγκριτικό μας πλεονέκτημα που είναι τα ποιοτικά προϊόντα. Τα ποιοτικά προϊόντα πρέπει να κατακτήσουν τις αγορές και τις ελληνικές και του εξωτερικού. Κρατάει από αρχαία χρόνια πάρα πολλά, συγκεντρώνει πάρα πολύ κόσμο. Σήμερα είναι η μέρα της Σταύρωσης του Χριστού. Την τιμούμε, ήρθαμε εδώ να δούμε τον κόσμο. Ήρθαμε σήμερα στο παζάρι εδώ των Βουκολιών, ίσως το μοναδικό σε επίπεδο Κρήτης που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Είναι μια περιοχή με πάρα πολλά προβλήματα. Όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης, για να είναι ανταγωνιστικά τα τοπικά προϊόντα πρέπει να έχουν ταυτότητα και ποιότητα.